πάμε γρήγορα να δούμε τι έχει συμβεί στον τηλεοπτικό σταθμό Sky, γιατί υπάρχει αναστάτωση. Να πούμε ότι το πρόγραμμα του τηλεοπτικού σταθμού δεν μεταδίδεται κανονικά, ναι, γιατί υπήρχε κρούσμα κορονοϊού, ναι, 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 στους συνεργάτες του σταθμού. Υπήρξε λοιπόν κρούσμα κορονοϊού, γιατί να πούμε ότι καθημερινά γίνονται rapid tests. Ένα, ναι, από τα rapid tests λοιπόν βρέθηκε θετικό αποτέλεσμα. Και έτσι ένα μεγάλο μέρος του προγράμματος άλλαξε. Συγκεκριμένα μιλάμε για τις εκπομπές Λάβη της Ιωάννας Μαλέσκου, την εκπομπή του Νίκου Μουτσινά και το Super Makeover της Δούξης Αστυνομικού. Επειδή λοιπόν αυτές τις τρεις εκπομπές χρησιμοποιούν το ίδιο στούντιο εκεί που βρέθηκε το θετικό κρούσμα του κορονοϊού, έχει διαμορφωθεί το πρόγραμμα και θα παίξουν επαναλήψεις. Δηλαδή θα δούμε το καλό μεσημεράκι σε επανάληψη και το Super Makeover σε επανάληψη, ενώ για την εκπομπή της Μαλέσκου δεν την είδαμε καθόλου, έπαιξαν κάποιες επαναλήψεις. Ένα, αφού δεν τη βλέπει για κανένας που τη βλέπει. Καλά, ναι, εντάξει. Μάλιστα. Να πούμε να είναι καλά οι άνθρωποι στην υγεία τους πάνω απ' όλα. Είναι σημαντικό αυτό, να μην έχει μεταδοθεί ο ιός και σε άλλους συνεργάτες του σταθμού, γιατί εδώ τι γίνεται. Έχει κολλήσει ένας, ο οποίος φάνηκε σήμερα στο τεστ. Άρα τον ιό τον είχε μέρες. Ναι. Σήμερα τι μέρα έχουμε, Πέμπτη. Ο συγκεκριμένος συνεργάτης δεν πήγε μόνο την Πέμπτη σήμερα. Είχε πάει και τις προηγούμενες ημέρες. Το θέμα εδώ πέρα είναι αν μην έχει εξαπλωθεί ο ιός. Μέχρι να εκδηλώσει ο ίδιος τα συμπτώματα. Έτσι και ακριβώς σε όλους τους συνεργάτες που έχει έρθει σε επαφή. Έχει χτυπήσει κόκκινο καμπανάκι στον τηλεοπτικό σταθμό Sky.